Η απόφαση για το mini lockdown στο Ηράκλειο βρίσκει μουδιασμένους κατοίκους και επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το κέντρο της πόλης. Μία η ώρα κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος πάνω κάτω, οπότε δεν έχει κανένα νόημα αυτό το lockdown. Δεν είναι ωραίο, δεν προσέχουν οι νέοι και όσο να είναι και για αυτούς κακό είναι. Όχι μόνο για μας. Αυτά δεν είναι χρήσιμα. Για ποιο λόγο? Γιατί δημιουργούν θέμα και στον τουρισμό και στα μαγαζιά και στις επιχειρήσεις. Το θέμα που πιστεύω εγώ από την αρχή έπρεπε όλοι μας να προσέξουμε. Δεν προσέχουμε και δυστυχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Καφετέριες, εστιατόρια αλλά και οι κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι είναι ασφυκτικά γεμάτοι. Με μεγάλη μερίδα πολιτών όμως να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα παρά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα, σηματοδοτώντας τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν χθες. Αλλά μας λείπει λίγο η μουσική. Αυτό μόνο. Εντάξει, μας προβληματίζει λίγο, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Νομίζω ο περισσότερος κόσμος προσέχει, παιδιά. Να, η μάσκα στην τσάντα, μπαίνουμε μέσα, τη φοράμε. Νομίζω θα μπορούσαν λίγο να το τραβήξουν, δηλαδή να ξεκινήσει από αρχές Σεπτέμβρη, γιατί ήδη υπάρχει κρίση και θα υπάρχει περισσότερη κρίση στην αγορά. Για τους επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης αλλά και του τουρισμού, το mini lockdown προκαλεί σοκ. Είναι τιμωρητικά μέτρα που έχουν λάθος προορισμό. Δεν μπορεί να είναι ανέμακτο. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα της επιχείρησης μας. Για μία ακόμα φορά μας πιάνουν προετοίμαστος. Καθώς αναμένεται να εισπράξουν το κύμα δυσαρέσκειας από όσους έκλεισαν πακέτα διακοπών για ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Βλέπουμε ότι τα δύο ξενοδοχεία που έχουμε με πελάτες COVID δεν είναι πάνω από 60% ποτέ. Και να ξέρετε ότι τα ξενοδοχεία της Κρήτης αυτή τη στιγμή πλησιάζουν πληρώτες από 90% και πάνω. Κλείνουν τα μαγαζιά χωρίς λόγο και αφορμή. Για τιμωρητικά μέτρα κάνουν λόγο ξενοδόχοι και τουριστικοί πράκτορες που φοβούνται νέο πλήγμα στην πορεία της σεζόν. Ιδίως αν ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπεράσει τα 180 ανά 100.000 κατοίκους. Αυτό θα σημάνει τη λήψη μέτρων καραντίνας για όσους τουρίστες επιστρέφουν από την Κρήτη στην πατρίδα τους. Είναι 180 στα 180 στα 100.000 άτομα, το οποίο μας φέρνει πολύ κοντά στην κόκκινη γραμμή και αν περάσουμε το 200 θα έχουμε θέματα από τις χώρες που έρχονται, δηλαδή πρώτη Γερμανία θα βάλει καραντίνα 5 μερών όπως έχει βάλει στην Ισπανία τώρα για αυτούς που γυρνάνε. Η απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας από τη μία τη νύχτα έως τις 6 το πρωί συναντά τη μεγαλύτερη αντίδραση τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες του Ηρακλείου. Θα πάνε στους δρόμους, στις παραλίες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το στείλεις στα ξενοδοχεία τους. Καταλαβαίνετε επίσης ότι δεν μπορεί να ασκηθεί βία, διότι αυτό θα μας εκθέσει παγκοσμίως και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Θεωρώ εντελώς λάθος όλο αυτό που γίνεται. Να στοχοποιεί στην ουσία τα καταστήματα της εστίασης για το κομμάτι της μουσικής και για το θέμα της απαγόρευσης από τις 1 ώρα μέχρι τις 5, ενώ δεν μπορεί να ασκήσει στην ουσία του προβλήματος.